Καλημερίζουμε τον Ευρωβουλευτή κύριο Θόδωρο Σκυλακάκη. Γεια σας. Καλημέρα. Πώς είναι το κλίμα για μας, κύριε Σκυλακάκη? Κοιτάξτε, το κλίμα στην Ευρώπη είναι γενικά πολύ δύσκολο. Ειδικά για την Ελλάδα είναι ακόμη πιο δύσκολο. Καταλαβαίνετε ότι όταν η Ισπανία, για παράδειγμα, παίρνει πολύ συγκεκριμένα και πολύ βαριά μέτρα για να μπορέσει να αντιμετωπίσει την αδυναμία της να δανειστεί με λογικά επιτόκια. Είδατε, 65 δισεκατομμύρια ευρώ ο κύριος Ραχόι αναγκάστηκε να πάρει μέτρα. Είναι σαφές ότι για την Ελλάδα, που υπάρχουν πάρα πολλές καθυστερήσεις και μια εικόνα αρνητική, τα πράγματα δεν είναι εύκολα. Τώρα πού θα πάει αυτό το πράγμα? Γιατί ο φαύλος κύκλος μόνο βαθαίνει. Η λιτότητα, περισσότερη λιτότητα που φέρνει περισσότερη ύφεση και ξανά τα ίδια. Κοιτάξτε, ένας λόγος για τον οποίο βρισκόμαστε στη θέση στην οποία βρισκόμαστε είναι ότι όλος αυτός ο φαύλος κύκλος δεν ξεπερνιέται, διότι έχει κλονιστεί η εμπιστοσύνη στην ελληνική οικονομία. Δηλαδή υπάρχει μια φοβερή συρρήκνωση των ιδιωτικών επενδύσεων, δεν υπάρχουν ιδιωτικές επενδύσεις, και υπάρχει και αυτή η τεράστια μείωση των καταθέσεων που βιώσαμε τον τελευταίο χρόνο. Ναι, κύριε Σκυλακάκη, συγγνώμη, για να μην αλλάξουμε το θέμα. Ήθελα να πω το εξής, ότι ακριβώς το κλειδί του θέματος είναι αυτό. Δηλαδή, στη δική μας την πλευρά είναι αξιοπιστία, αλλά βλέπετε ότι και η Ισπανία, εσείς το είπατε πριν. Όσο δεν αποκαθιστούμε την αξιοπιστία μας έναντι και των έξω και των μέσα, και όσο ο ιδιωτικός τομέας βρίσκεται στη δεινή θέση στην οποία βρίσκεται, είναι πολύ δύσκολο να ξεπεράσουμε την κρίση. Πραγματικά, αλλά βλέπετε, κύριε Σκυλακάκη, ότι και στην Ισπανία, που δεν έχει τα δικά μας ζητήματα και που θεωρείται αξιόπιστη η κυβέρνηση, κόβουν το επίδομα ανεργίας, αν είναι δυνατόν. Ναι. Δυστυχώς είναι μια πολύ, πολύ κακή πραγματικότητα αυτή στην οποία βρισκόμαστε. Άρα θέλω να πω ότι είτε είμαστε φερέγγι είτε είμαστε αφερέγγι, η μέθοδος είναι η ίδια. Ναι. Δεν νομίζω ότι στην Ευρώπη θα υπάρξει κάποια αλλαγή. Για να καταλάβετε, είναι ένα θέμα το οποίο ανέδειξα χθες, ακόμη και στο επόμενο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης, αυτό που έρχεται μετά το 2014, υπάρχει μία μείωση από τα 20 δισεκατομμύρια στα 12 δισεκατομμύρια, εάν δεν καταφέρουμε να διεκδικήσουμε περισσότερα χρήματα, διότι λαμβάνονται υπόψη για την ώρα οι επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας το 2008 και το 2009, που ήταν ψεύτικα μεν, αλλά πολύ μεγαλύτερες από ό,τι σήμερα βαζόντουσαν σε δανεικά. Και χρειάζεται να αποκαταστήσουμε την αξιοπιστία μας στην Ευρώπη για να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε περισσότερα χρήματα για επενδύσεις, που για μένα είναι και το κλειδί για να μπορούμε να βγούμε από το αδιέξοδο, διότι αυτό που δεν έχει γίνει ίσως κατανοητό είναι ότι εάν δεν έρθουν χρήματα για επενδύσεις να μπορέσουν να ξαναρχίσουν να δουλεύουν το 1.200.000 άνεργοι που έχουμε, δεν είναι δυνατόν η οικονομία και η χώρα να βγει από αυτό το φαύλο κύκλο. Αλλά αυτό όμως δεν έχει να κάνει και με τη συνολική κατεύθυνση που παίρνει η Ευρωζώνη. Δηλαδή η Ισπανία παίρνει αυτά τα μέτρα, αυτά τα εφιαλτικά μέτρα, ως αντίτιμο για την παράταση που της έδωσαν για την εκπλήρωση του δημοσιονομικού στόχου. Είναι παράλογο. Κοιτάξτε, είναι παράλογο. Δηλαδή, αν πάρουμε και εμείς την επιμήκυνση που έχει γίνει εδώ, έχει εστιαστεί όλη η συζήτηση πάνω σε αυτό και είναι λάθος, προφανώς είναι λάθος, και απλώς βαθύνει η πολιτική της λιτότητας, τι νόημα έχει? Αν θέλετε τη δική μου άποψη, η ελληνική κυβέρνηση θα έπρεπε, αντί να ζητά επιμήκυνση, να ζητά πολύ περισσότερα χρήματα για επενδύσεις. Διότι δεν έχει νόημα να αναβάλουμε για ένα χρόνο την λήψη μέτρων και οι άνθρωποι να μένουν χωρίς δουλειά κατά εκατοντάδες χιλιάδες. Αυτό που χρειάζεται η ελληνική οικονομία είναι να ξαναρχίσει να λειτουργεί, να ξαναρχίσουν να γίνονται επενδύσεις, να αποκατασταθεί εμπιστοσύνη. Και για να το πετύχουμε αυτό, δεν πρόκειται να γίνει από τον ιδιωτικό τομέα, να έρθουν δηλαδή ξένοι ξαφνικά να βάλουν χρήματα στην Ελλάδα. Πρέπει να μας δώσουν χρήματα οι Ευρωπαίοι.
υπάρχει και μια πρόταση που έκαναν οι Ευρωπαίοι φιλελεύθεροι, την επανέλαβε και ο πρόεδρος της ομάδας, ο Γκι Φερχόφστατ, μετά τις εκλογές, που είπε να βοηθήσουμε την Ελλάδα με χρήματα για επενδύσεις. Έτσι όπως γίνεται η υπόθεση, ζητάμε στην πραγματικότητα επαναδιαπραγμάτευση, ζητάμε, αυτό δεν είναι λίγο ασαφές, και να αναβάλουμε για μερικούς μήνες ή για ένα χρόνο την λήψη των μέτρων, αντί να ζητάμε χρήματα για επενδύσεις που θα μας βγάλουν τελικά από αυτό το φοβερό αδιέξοδο στο οποίο βρισκόμαστε. Μα και εκεί υπάρχει κάτι το οποίο είναι κατανόητο. Δηλαδή έχουν ανακοινωθεί αναπτυξιακά πακέτα, υποθέτω ότι θα ξεκινούσαν τα έργα στους οδικούς άξονες πριν από μερικούς μήνες, υποθέτω ότι θα δινόταν ρευστότητα σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις από κοινοτικά κονδύλια. Τίποτα από αυτά δεν έχει γίνει. Ναι, και δεν υπάρχει και κάποια εξήγηση. Την δική μας ικανότητα να χειριστούμε τα θέματα, μην ξεχνάτε, για δύο μήνες, τρεις μήνες, λόγω των εκλογών πάγωσαν τα πάντα. Και κανένας δεν μπορεί να διαχειρίζεται χρήματα των διεθνών τραπεζών και να τα βάζει σε μια χώρα στην οποία υπάρχει αβεβαιότητα. Αυτό είναι το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί. Δημιουργήθηκε ένα εργαλείο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε την αβεβαιότητα αυτή. Βάλαμε με μια πρωτοβουλία που ήταν και της Επιτροπής ένα μεγάλο ποσό για να χρηματοδοτηθούν αυτά τα έργα και να ξεπεραστεί, αν θέλετε, η αβεβαιότητα και το ρίσκο, αλλά επειδή δεν υπήρχε στην Ελλάδα αντίστοιχος συνομιλητής, όλα αυτά καθυστέρησαν και αν είδατε τις δηλώσεις του κ. Στουρνάρα, η ελπίδα είναι να ξεκινήσουν στο τέλος του χρόνου, εάν πετύχουν οι διαπραγματεύσεις. Ξέρετε, ο χρόνος είναι αυτό που μας λείπει αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, όταν οι άνθρωποι χάνουν τις δουλειές τους κατά δεκάδες χιλιάδες κάθε μήνα, δεν έχουμε πια την πολυτέλεια του χρόνου. Πρέπει να κινηθούμε με ρυθμούς αστραπιαίους και να κάνουμε την όποια πολιτική αποφασίσει η κυβέρνηση, να την κάνουμε πάρα πολύ γρήγορα. Ναι, απλώς μέχρι τώρα αυτό που γίνεται είναι ότι αποκρούονται κάποια από τα μέτρα που προτείνει η Τρόικα. Δεν υπάρχει μια εθνική πολιτική που μπορεί να λειτουργήσει ως εναλλακτική. Δεν επιτυγχάνονται οι στόχοι, δεν τηρούνται τα χρονοδιαγράμματα, αποφασίζονται συνεχώς νέα μέτρα. Ναι. Αυξάνεται η ενεργία, αυξάνεται η ύφεση. Διαλύεται η ελληνική κοινωνία. Ακριβώς. Έτσι όπως το περιγράφετε, είμαστε σε ένα φαύλο κύκλο όπου, επειδή τα είπε και νομίζω η συνάδελφος, η κυρία Ποδηματά, χτες σε μια ραδιοφωνική εκπομπή. Επειδή στο Real το είπε και είχε φοβερό ενδιαφέρον η παρέμβασή της. Αυτά που γιατί εξήγησε αυτό το διέξοδο. Δεν τα κάνουμε, βρισκόμαστε σε έναν φαύλο κύκλο. Είναι ανάγκη να κάνουμε αυτά που λέμε ή και ενδεχομένως και περισσότερα από ό,τι υποσχόμεθα, να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη και ταυτόχρονα να διεκδικήσουμε άλλα πράγματα κατά τη γνώμη μου από αυτά που διεκδικούμε. Διότι, να σας ρωτήσω, ας πούμε ότι πετυχαίνουμε δύο χρόνια επιμήκυνση έτσι όπως ζητάει η κυβέρνηση, για να περιορίσει στην ουσία το πολιτικό κόστος του αναπόφευκτου, γιατί μετά πάλι θα τα πάρει τα μέτρα, δεν είναι ότι δεν θα τα πάρει. Ποιος θα έρθει να επενδύσει στη διάρκεια αυτών των δύο ετών? Αυτά τα χρήματα τα οποία θα διεκδικήσουμε απλώς θα τα δώσουμε για να κάνουμε, να αναβάλουμε για ένα χρόνο τις περικοπές. Αντί να διεκδικήσουμε χρήματα για επενδύσεις, να αρχίσουν οι άνθρωποι να δουλεύουν, έτσι ώστε η οικονομία να μας δώσει τη δυνατότητα να μπορέσουμε μετά από δύο ή τρία χρόνια να φύγουμε από αυτό τον θανάσιμο φαύλο κύκλο. Διότι, κακά τα ψέματα, χωρίς ιδιωτικές επιχειρήσεις και ιδιωτικές επενδύσεις, πώς θα ξαναβρουν αυτοί οι άνθρωποι δουλειά? Και μπορούμε να φανταστούμε ότι με 3 εκατομμύρια απασχολούμενοι του ιδιωτικού τομέα, οι απασχολούμενοι πια στον ιδιωτικό τομέα έχουν συρρυκνωθεί στα 3 εκατομμύρια. Μπορεί να σταθεί μια οικονομία που έχει περίπου 3 εκατομμύρια συνταξιούχους, 800.000 σχεδόν δημοσίους υπαλλήλους και ένα τεράστιο αριθμό ανέργων πάνω από 1 εκατομμύριο. Το θέμα είναι, κυρία Σκυλακάκη, ότι υποτίθεται ότι γίνεται μια προσπάθεια για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, την ενοποίηση των οικονομικών πολιτικών στην Ευρωζώνη, την ώρα που δημιουργείται το σκηνικό της κοινωνικής έκρηξης στον Ευρωπαϊκό Νότο. Πού θα λυθεί αυτή η αντίφαση?
Είναι πολύ, πολύ δύσκολο η κοινή γνώμη. Θα σας πω μια χαρακτηριστική χώρα, η οποία είναι η Ολλανδία. Στην Ολλανδία λοιπόν έχουμε, κουβέντιαζε με συναδέλφους ευρωβουλευτές, έχουμε μια έκρηξη των κομμάτων των άκρων. Υπάρχουν τα κόμματα των άκρων που και εκεί ανεβαίνουν και εκεί πέρα, όπως και εδώ, τα κόμματα των άκρων είναι αντιευρωπαϊκά και η διαφορά είναι ότι εδώ λένε τα κόμματα που βρίσκονται στα άκρα του πολιτικού φάσματος να πούμε στους Ευρωπαίους ότι δεν υπάρχει άλλη ανοχή από τη δική μας πλευρά. Το ίδιο λένε και τα κόμματα των άκρων στην Ολλανδία, αλλά η ανοχή σημαίνει ότι δεν θέλουν να δώσουμε χρήματα. Υπάρχει δηλαδή ένα πολιτικό αδιέξοδο το οποίο βιώνουμε στην Ευρώπη και πρέπει να το δούμε με ρεαλισμό και να κάνουμε αυτά που μπορούμε να κάνουμε με δεδομένη την ευρωπαϊκή πραγματικότητα. Ξέρετε, εδώ έχουμε μια στρουθοκαμιλική αντίληψη ότι εμείς θα αλλάξουμε την ευρωπαϊκή πραγματικότητα. Αυτό δυστυχώς είναι πολύ δύσκολο. Δεν μπορείς να αλλάξεις την δομή και τη λειτουργία των κοινωνιών οι οποίες είναι έξω από τη χώρα σου. Θα πρέπει να διεκδικήσεις αυτά που μπορείς να διεκδικήσεις, αλλά ως εκεί. Κύριε Σκυλακάκη, επειδή έχουμε να τα πούμε μήνες, εσείς τώρα είστε ανεξάρτητος ευρωβουλευτής. Ναι. Το έχετε μετανιώσει? Όχι καθόλου. Κοιτάξτε, δεν είναι εύκολη αυτή η πορεία του να είναι κανείς κάποια στιγμή να μένει πιστός σε αυτά τα οποία έχει πει, οπότε να βρίσκεται χωρίς πολιτική, αν θέλετε, κάλυψη. Άλλωστε, όπως ξέρετε, εγώ ανήκω στον ευρύτερο φιλελεύθερο χώρο και στην Ευρώπη εκεί είμαι. Το κρίσιμο όμως σε αυτή τη φάση δεν είναι η πολιτική πορεία του καθενός, είναι πώς μπορούμε να βοηθήσουμε την κυβερνητική προσπάθεια που είναι, αν θέλετε, μια τελευταία ευκαιρία. Μακάρι να βοηθούσε και η κυβέρνηση περισσότερο των εαυτών της, εννοώ και η κυβερνητική εταίρη, διότι η εικόνα την οποία έχω είναι ότι η προγραμματική συμφωνία την οποία έχει κάνει η κυβέρνηση και την οποία υιοθετούν με μεγάλη χαρά και πάρα πολλοί υπουργοί είναι εκτός πραγματικότητας σε σχέση με αυτά που συμφωνούμε αναγκαστικά και που συμβαίνουν στην Ευρώπη. Και αυτή η απόσταση μεταξύ των υποσχέσεων των προεκλογικών που έγιναν προγραμματική συμφωνία και της πραγματικότητας κινδυνεύει να παγιδεύσει την κυβέρνηση σε ένα είδος αδράνειας, καθώς θα διαπραγματεύεται το πολιτικό κόστος μεταξύ των κυβερνητικών εταίρων. Και αυτό είναι θανάσιμη απειλή για τη χώρα σε αυτή τη φάση. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σκυλακάκη, για αυτή τη συνομιλία.